έρθουν πίσω για να συζητήσουμε και γίνεται μια κουβέντα όπως και τους προηγούμενους μήνες. Πού βρισκόμαστε, μπορείτε εσείς να μας διαφωτίσετε? Κοιτάξτε, το μεγάλο ζήτημα πλέον νομίζω ότι το έχετε εντοπίσει και εσείς και όλος ο κόσμος ότι κυμαίνεται γύρω από τα εργασιακά. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι κάτι που εμείς ξέρετε μόνο το έχουμε θέσει ψηλά λόγω ιδεολογίας. Εάν δεν αλλάξει αυτό, ή αν μάλλον δεν κερδίσουμε αυτό, αν δεν κερδίσουμε είτε την επέκταση των κρατικών συμβάσεων, είτε το μεροκάμα του κόσμου, είτε οι συλλογικές συμβάσεις, αυτό δεν μπορεί να αναστραφεί και να αντικατασταθεί με αντίμετρα. Εσείς θεωρείτε ότι θετική την απάντηση που υπήρξε και από την πλευρά του Κέρα, αλλά και από την κατάληξη. Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Υπήρχε η απάντηση αυτή προχθές. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η απάντηση. Προχθές, όχι. Δεν υπήρχε αυτή η στάση της Ευρώπης. Εγώ δεν θα πω πως τα πράγματα είναι εξαιρετικά θετικά, αλλά θα πω γιατί βεβαίως στη Σύνοδο ακούστηκαν και άλλα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον οι χώρες του Νότου συντάχθηκαν με αυτή την πρόταση και με αυτή την άποψη. Ναι. Γιατί ξέρετε, αυτονόητα πράγματα. Ξέρετε, τα αυτονόητα ψάχνουμε σήμερα. Ναι. Και χθες ήταν αυτονόητο αυτό. Και η Ιταλία αντιμετωπίζει πρόβλημα και η Ισπανία. Και η Γερμανία ίδια αντιμετωπίζει πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι αυτονόητα ψάχνουν. Τέλος πάντων, είναι μια καλή δήλωση, δεν είναι ενεργητική η δήλωση. Όπως είπε όμως και ο Πρωθυπουργός, το θέμα είναι στην πράξη τι θα γίνει. Στην πράξη πέτυχε κάτι άλλο. Αν δηλαδή επιμείνει το δούνο του στο ίδιο μοτίβο, εκεί δεν ξέρω τι θα κάνει. Στην πράξη, κοιτάξτε, υπάρχει μια ημερομηνία η οποία θα καθορίσει πάρα πολλά πράγματα και είναι νομίζω 21, πότε είναι 22. 21-23 του Απριλίου. Η Αρενή Σύνοδο, οπότε θα αποφασίσει και το ίδιο αν θα συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα ή δεν θα συμμετέχει. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα θα κουβεντιάσουμε κι εμείς πολλά πράγματα. Πάντως ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, έκανε και μια δήλωση. Εγώ δεν ψηφίζω μεσαίο εργασιακό. Ναι. Έτσι. Δεν θα έρθει αυτό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα κερδιθεί, έχω την εντύπωση, και δεν το λέω γιατί θέλω να το πιστεύω. Νομίζω ότι όλοι έχουν πάρει το μήνυμα ότι για να ξεκολλήσει αυτή η προσπάθεια να προχωρήσει μπροστά η αξιολόγηση. Εγώ σκέφτομαι το άλλο, κύριε Βέτα. Μήπως έχετε ανεβάσει αυτό το θέμα ψηλά για να παραστήσετε τους ήρωες και να μας εμφανίσετε ως ίσονος σημασίας τι μειώσει σε μισθού και σε συντάξει. Γιατί εδώ έρχονται μειώσει σε μισθού και συντάξει. Εσεί μου παριστάνετε τον ήρωα τώρα στα εργασιακά. Εντάξει. Για να μου πείτε μεθαύριο, κάναμε μεγάλη νίκη. Τι θα πείτε στο τέλο. Υπάρχει κανένα άνθρωπο σήμερα στη χώρα, εγώ, εσεί ο καθένα, και σε όλο το. Στο μεγαλύτερο εύρο του πολιτικού συστήματο, ο οποίο δεν θέτει ψηλά τι εργασιακέ σχέσει. Υπάρχει άνθρωπο σήμερα. Ενώ η μισθή και η συντάξη θα πάρει και άλλο χαμηλά. Δεν μας πειράζει. Με ρωτήσετε για το πρώτο. Εάν το παίζω ήρωας. Εάν το παίζω ήρωας. Νομίζω ότι δεν το παίζει κανένας ήρωας. Το λέω γιατί είναι μαζί, κύριε Βέτα, αυτά. Και εγώ νόμο αυτό πρέπει. Εδώ είναι ένα ολόκληρο πακέτο η αξιολόγηση. Δεν είναι ένα θέμα. Ακούστε όμως. Ένα πακέτο. Το κομμάτι, αν θέλετε, για να συζητήσουμε το φορολογίτου και των προσωπικών αδιαφορών. Αυτό μπορεί να ανακτηθεί ενδεχόμενα, προσέξτε τη λέξη μου, ενδεχόμενα αύριο με μια ανάπτυξη, αύξηση ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να ανακτηθεί. Και η κοινωνία μας θα πάρει και πάνω σε μισθούς. Τα επόμενα χρόνια και πάνω σε συντάξεις, αυτό μπορεί να ανακτηθεί. Εάν αυτό όμως δεν μπορεί να ανακτηθεί, εάν δεν συνδυαστεί με την είσοδο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ άκουσα χτες νομίζω, τον κύριο Δημήτρη Καμένο, εδώ στο Sky, να λέει ότι αφορολόγητο να πέσει κάτω από τα 8.600 δεν περνάει από τη Βουλή. Εγώ τον άκουσα προχθές να λέει και κάτι άλλο. Δηλαδή να μιλάει για το 2,7 για το τέλος της χρονιάς, για την προσωπική χαλάρωση. Τον είχα δει και τον είχα ακούσει πάρα πολύ ένθερμο. Μακάρι. Δεν τον κακίζω γι' αυτό. Ο καθένας έχει το λόγο του να τον εκφέρει και γι' αυτό κρίνεται. Εσύ, αλλά δηλαδή, το ψηφίζετε κάθε μέρα. Ακούστε, κύριε Δήρετζη. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή το ένα και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο το άλλο. Δεν ξέρω, δεν το λέω για τον κύριο Καμένο. Το λέω για όποιον άνθρωπο δεν έχει μια συγκεκριμένη. Ο κύριο Καμένο έχει μπροστά του. Την εικόνα για το τι κάνει αυτή η κυβέρνηση. Την έχει. Έχει εικόνα για αυτό που συζητάμε σήμερα, για την έξοδο στις αγορές, για την ανάπτυξη. Να σας πω κάτι. Η κουβέντα για την αξιολόγηση πρέπει να ξεκινάει το τέλος. Από την 31η 12 του 2017. Θέλω να πω λοιπόν με αυτό ότι θα πάμε σε αυτό που έχουμε υποστηρίξει και αυτό που έχουμε τέλος πάντων πει ότι για μας η ανάπτυξη θα είναι εκεί κοντά, αν είναι 2,7, να είναι 2,5 για παράδειγμα. Ναι. Και από εκεί και πέρα θα πάμε προς τα πίσω βήματα για να δούμε τι πρέπει να υλοποιήσουμε για να φτάσουμε σε αυτό το 2,7. Εάν τώρα ο κύριος Καμένος έχει φτάσει, δεν θέλω να συνεχίσω, μιλάω για αυτόν, έτσι, ο καθένας είπα, έχει την άποψή του και κρίνεται για αυτή. Εάν τώρα η κουβέντα σταματάει και ξεκινάει όποτε νομίζουμε εμείς έχουμε λίγο αντιφόρα, λίγο κατηφόρα, αυτό κρίνει τον καθένα μας. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάντως σοβαρά θέματα και αυτό που θέσετε πριν, κύριε Οικονόμου, για την συλλογική σύμβαση εργασίας είναι ο βασικός άξονας ο οποίος θα συνδεθεί. Σήμερα έχετε υπόψη σας πως είναι εργασιακές σχέσεις. Έχετε γιατί εικόνα του τι γίνεται στην αγορά εργασίας. Διαλυμένο το σύμπαν. Γιατί, εγώ και μου λέτε εσείς τώρα, τι έχετε βάλει ένα στόχο, ένα φάντασμα που λέγεται συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Φάντασμα είναι. Αυτή τη στιγμή στο χώρο, στους χώρους. Θα σας πω κάτι. Και λέω, το έχετε βάλει επίτηδες για να μας καλύψετε τα υπόλοιπα. Όχι, το πιστεύετε πραγματικά. Θα σας πω το πάτε για μια καλύτερη ίσως συμφωνία. Και εσείς έχετε μια υπερβολή στο λόγο σας. Έχω υπερβολή, εγώ δεν έχω. Λέω όχι για να βγούμε το μέτρο. Την έχουμε όλοι μας την υπερβολή αυτή. Θα πω το εξής. Γιατί δεν βάζουμε την παράμετρο χρόνο. Ναι. Ξέρετε, η ανάκτηση όλων αυτών των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τη επιθεσιμότητα των κλαδικών συμβάσεων εργασίας είναι σημαντικά εργαλεία. Αλλά ξέρετε, αυτά θα αποδώσουν σιγά σιγά δυστυχώς.
αλλά χρειάζονται όμως εργαλεία για να γίνει αυτό που λέμε εμείς η ανάπτυξη δικαιότερη από την ενδεχόμενη ανάπτυξη αυτή τη χώρα να κερδίσει κάτι. Ωραία. Και η εργασία. Αυτό. Πάμε παρακάτω. Κύριε οικονόμου, αδίκως η κυβέρνηση μάχεται ώστε να